Λέμε ότι είναι γνωστό, το είπαμε και στην προηγούμενη φορά. Εμείς κάθε φορά που έρχονται ορισμένα ζητήματα στο ΚΕΔΕ, όχι εμείς, τέλος πάντων στη συζήτησή μας, γίνεται μια τοποθέτηση αποσπασματική. Και έρχεται εδώ πέρα και βάζουμε το εκλογικό σύστημα, το εκλογικό σύστημα που είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε, αλλά το πιο σημαντικό από όλα που πρέπει να δούμε είναι για ποιον Δήμο πάμε να... Τι είναι ο Δήμος σήμερα και τι... Και αυτό που λέμε εμείς ότι έχουμε εμείς, είμαστε τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή ως δημοτικές αρχές, ως δημοτικά συμβούλια, παίρνουμε αποφάσεις για τον τόπο μας. Έτσι γίνεται. Αυτό το πλαίσιο, χωρίς να, όταν δεν το τοποθετούμε, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ζήτημα να πούμε ότι αποσπασματικά τι είναι, ποιος είναι ο εκλογικός νόμος. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δηλαδή που έρχεται σπεσμένα και λέει άρον, γρήγορα να πάμε να το ψηφίσουμε. Αγωνιά για την κυβερνησιμότητα. Είναι κανείς εδώ μέσα ο οποίος πιστεύει ότι το πρόβλημα που έχει η κυβέρνηση είναι η κυβερνησιμότητα και πάει να το λύσει με την απλή αναλογική γιατί νοιάζεται πώς θα λειτουργήσουμε εμείς. Πιστεύω ότι όλοι είμαστε αρκετά γνώστες των ζητημάτων. Δεν έχει τέτοια αγωνία. Η αγωνία που υπάρχει στην κυβέρνηση είναι ότι θέλει να προχωρήσουν τα πράγματα στον σκοπό που έχει και για τον οποίο σου λέει ότι άρον να τελειώσουμε με αυτό το θέμα, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις πώς θα πάνε τα πράγματα μετά. Και τι ζητάει από αυτό το οικολογικό σύστημα? Ζητά από το οικολογικό σύστημα να υπάρχουν εκείνες οι δυνάμεις στο επίπεδο το τοπικό να μην την ενοχλούν. Αν εκτιμώντας ότι πιθανόν αυτό προκαλεί, υπάρχουν κάποιες χαραμάδες και κάτι δεν προχωράει σωστά, πάει να τις κλείσει αυτές οι χαραμάδες. Θέλουν ως σύστημα, γιατί οι κυβερνώντες δεν είναι ουδέτεροι, υπηρετούν μία συγκεκριμένη πολιτική και συμφέροντα. Εμείς δεν θα σταματήσουμε να λέμε ότι η κοινωνία μας είναι ταξική. Και αυτοί που κυριαρχούν σήμερα στους Δήμους δεν είναι οι δημότες μας, ούτε οι ανάγκες τους. Αυτό που κυριαρχεί στους Δήμους μας είναι, και το βλέπουμε κάθε φορά, είναι ποιοι θα βάλουν την οικονομική δραστηριότητά μας σε μία λειτουργία, αλλά και την πολιτική μας, που να πηγαίνει με βάση την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις, το χρήμα, το κέρδος, το δικό τους, το οποίο όμως κάποιοι άλλοι το πληρώνουν και είναι ο λαός μας. Και το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, παρότι υποστηρίζετε αυτές τις πολιτικές και είναι θέμα του λαού μας, φυσικά κάποια στιγμή να τα ξεκαθαρίσει. Άρα λοιπόν, η κυβέρνηση θέλει άρον να προχωρήσει. Εμείς όμως τώρα αυτή τη στιγμή δεν θα πρέπει να παρεύουμε και να πούμε γιατί η κυβέρνηση μου θέλει άρον, ας πούμε τα απλά. Έχουμε τις πολιτικές μας διαφορές και θα τις πω και μετά. Γιατί δεν λέμε να πάμε στα δημοτικά συμβούλια? Τι πρόβλημα έχουμε εμείς? Γιατί να μην γίνει μια εκτεταμένη συζήτηση? Τι θα λύσουμε, έχουμε εκλογές σε ένα μήνα, σε δύο μήνες? Να περιμένει η κυβέρνηση να γίνουν στα δημοτικά συμβούλια. Και όχι μόνο στα δημοτικά συμβούλια. Στη πόλη ολόκληρη, με τους δημότες. Τι εκλογικό σύστημα θέλουν? Εμείς λοιπόν λέμε ότι οι δήμοι μας και το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτό που έρχεται να εξυπηρετήσει είναι ότι θέλουν δυνάμεις πολιτικές οι οποίες να υλοποιούν αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας. Η κοινωνία μας πάει από το κακό στο χειρότερο, γιατί τα λαϊκά προβλήματα θα οξύνονται και επειδή θέλει συμπαγής δυνάμεις μέσα και στο επίπεδο το τοπικό να υπηρετούν αυτούς που είναι κυρίαρχοι στην οικονομία. Άρα σε αυτό το κομμάτι πάει να... αυτή είναι η φιλοσοφία της. Γνωρίζουμε όλοι γιατί δεν γίνονται, το έχουμε πει πολλές φορές, θα σταματήσουμε όμως να το λέμε. Είναι στρατηγική της να μην έχουμε προσωπικό στους Δήμους. Μας θέλουν ελεγκτικό μηχανισμό. Αυτό θα γίνει στο τέλος. Έχει υπομονή το σύστημα να περιμένει μερικά χρόνια και στο τέλος, όταν δεν θα υπάρχουν πλέον ούτε δυνατότητες να λειτουργήσουμε, τι θα γίνει? Θα έρθουν και θα μας πούν, παιδιά, δεν μπορείτε. Θα μπουν όλοι και τώρα μπαίνουν, αλλά πολύ περισσότερο τότε θα αλωνίζουν μέσα στους Δήμους που έχουμε. Εμείς έχουμε άλλη αντίληψη επάνω σε αυτό το ζήτημα. Χωρίς να, αν δεν λυθεί το ουσιαστικό, το οποίο είναι βέβαια και είτε απλή αναλογική έχεις, είτε οποιοδήποτε άλλο εκλογικό σύστημα, περιορισμένος είναι ο ρόλος τους, αλλά και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εμείς λέμε ότι θέλουμε την απλή αναλογική, απλή ανώθευτη ισοτιμία της ψήφου, να μην υπάρχει δεύτερος γύρος, να μην μειωθεί ο αριθμός των συμβούλων, ο δήμαρχος που θα βγει να εκλέγεται ο επικεφαλής του πρώτου ψήφου συνδυασμός, να υπάρχει η δυνατότητα ουσιαστικής λειτουργίας των κοινοτικών συμβουλίων
και να μην είναι μόνο γνωμοδοτικές και κανονιστικές οι αρμοδιότητές τους, αλλά να διαμορφώνονται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις, ώστε να μπορούν να επιλύουν μια σειρά τοπικών προβλημάτων. Παραπέρα λέμε ότι είναι υποκριτικό, γιατί το γεγονός ότι και εδώ έχετε μεγάλη συμμετοχή και εσείς προσωπικά, εννοώ ως επικεφαλής, ως δημοτικές αρχές, γιατί συμφωνείτε με την πολιτική σας, δεν κάνετε κάτι παράτερο. Το γεγονός ότι υποκριτικά πάρα πολλοί βγαίνουν και λένε ότι μα εμείς είμαστε ανεξάρτητοι, εμείς είμαστε αυτοδιοικητικοί, κοροϊδεύουμε δηλαδή τον εαυτό μας. Την άλλη στιγμή, παραδίπλα, πάμε να βρούμε τις αντιδράσεις που υπάρχουν να τις καταστήλουμε και γι' αυτό και δεν βγαίνουν τα κόμματα να ορίσουν τον πιο πολιτικά εκπρόσωπο έχουν, γιατί θέλουν να αποσπάσουν την ηρεμία στο τοπικό επίπεδο. Και έτσι έχουμε έναν ο οποίος ανήκει σε ένα πολιτικό χώρο, σε ένα Δήμο Α, την ίδια στιγμή να λέει Α αυτός, Β ο άλλος, ο διπλανός του ίδιου πολιτικού χώρου, στα άλλα επόμενα όργανα έχουν ταύτιση απόψεων, τοπικούς δήμους, στην ΠΕΘ, είτε στην ΚΕΔΕ, αλλά στον τοπικό δήμο από δήμο, ανάλογα με το πώς πάει η σχετισμή. Εμείς λοιπόν διαφωνούμε με αυτό το... Είναι αντιδραστικό. Είναι ειλικρινές ως προς εσάς, διότι υλοποιεί τον σχεδιασμό τον αντιδραστικό κατά την άποψή μας. Γιατί σου λέει ότι δεν χρειαζόμαστε ενοχλητικές φωνές. Τι να κάνουμε εδώ πέρα, θα πηγαίνουμε εμείς στους Δήμους τώρα και να έχουμε φωνές οι οποίες θα ξεσηκώνουν τον κόσμο, θα μας φέρουν προβλήματα. Δύο πολιτικοί σχηματισμοί και όλο το πλαίσιο, το είπα και την προηγούμενη φορά, από την ανάδοξη δημάρχου με 43%, με το 3%, με τη μείωση του αριθμού των δημοτικών συμβούλων, με το παράβολο, με το γεγονός ότι πρέπει να κατεβάσεις, να έχεις ψηφοδέλτια παντού για να είναι έγκυρο το ψηφοδέλτιο σου. Όλα αυτά συντείνουν ότι να έχουμε δύο πόλους, δύο αντιπαλευόμενες δυνάμεις, οι οποίοι εξυπηρετούν το ίδιο πράγμα, την ίδια πολιτική. Εμείς είμαστε άλλος πόλος και θα το λέμε και θα συνεχίζουμε, γιατί κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Και δεν ξεφεύγεται από αυτό το ζήτημα. Αν είσαστε εσείς ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα που παράγουν στους Δήμους, με αυτή την πολιτική που εφαρμόζετε, είστε σε λάθος δρόμο και ο λαός φυσικά, επειδή μπαίνει το θέμα ότι μα πώς γίνουμε δήμαρχοι εμείς, αφού ο λαός μας δεν βλέπει γιατί μας ψηφίζει, θα έρθει και η ώρα που ο λαός θα βάλει το στίγμα του πάνω σε αυτά τα ζητήματα, γιατί εσείς κουκουλώνετε το θέμα ενώ εμείς αναζητούμε την αιτία.